Κορίτσι, άλλο πράγμα έχω να σου πω. Μια κούκλα μεσογειακή, ομορφιά, καλονή, ωραία φωνή, λυκνίζεται εξαιρετικά και θα έρθει σε λίγη ώρα εδώ να μας τα πει από κοντά. Έχω την τιμή σήμερα να φιλοξενήσω με μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη χαρά τη Στέφανη. Θα τη δείτε, θα τη γνωρίσετε. Σίγουρα έχετε δει το βιντεοκλίπ της, γιατί το παίζουμε κι εμείς εδώ συνέχεια στο ΜΑΤ. Και σε λίγη ώρα θα κάνουμε μια κουβεντούλα μαζί εδώ πέρα, σαν φίλες. Και εννοείται το θέμα της εκπομπής. Δεν θα μπορούσε πραγματικά να απέχει πολύ από το τραγούδι της, το οποίο λέγεται Explode. Και εμείς σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τις εκρήξεις, κουλεράκια μου. Πότε κρίνεις εσύ, ρε κουλεράκι, πότε κάνεις, φτάνεις ως εδώ ένα πράγμα και κάνεις ένα μπαμ και τα διαλύσεις όλα, κάνεις ένα... Αυτό! Αλήθεια λες. Όντως, μισό λεπτό, έδωσε ο Δαμάσκηνος τη δική του απάντηση. Ο Δαμάσκηνος κάνει μπαμ κοινό σε κρίνεται όταν το ξυπνάνε με ηλεκτρική σκούπα. Όντως, ποιος το κάνει αυτή η μανούλα σου. Η μανούλα σου. Όταν έμεινες με τη μάνα σου, δεν μένεις με τη μάνα σου, τώρα γιατί κρινιάζεις. Μόνος τα κάνει, τα κάνεις ή έχεις πιάσει αράχνες στο σπίτι σου. Έχεις πιάσει, έχει, α, έχει γυναίκα. Γυναίκα τύπου φίλη, γυναίκα που έρχεται και προσέχει το σπίτι. Πες μας, Δαμάσκη, να βγάλουμε και καμιά είδηση εδώ πέρα. Είσαι μόνος σου ή έχεις... μόνος στην Δαμάσκη. Κορίτσια, Δαμάσκη είναι μόνος του. Ξέρετε, κύριε, και ένας κούκλος. Μόνη καρδιά. Πέγγι Ζήνα γραμμένο από το Σταν. Μόνη καρδιά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κουλεράκια μου γλυκά. Σας καλησπέριζω ποιοτικά. Όπως κάθε μεσημέρι, έχουμε full διάθεση, τι κι αν το θέμα είναι λίγο εκρηκτικό. Κατάλαβες. Σκοπός μας είναι να ανέβουμε, να τα πούμε. Πάλι να κάνουμε την κουβεντούλα μας, να πάρω τα ωραία σας τα μηνυματάκια, να τα διαβάσουμε, να γνωρίσουμε και τη Στέφανη από κοντά εδώ πέρα, η οποία είναι και μια κούκλα, να ξέρετε. Αγόρια, για σας φροντίζω σήμερα. Λοιπόν, και θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Twitter και στο Facebook να μου πείτε πότε φτάνετε εσείς στο σημείο να εκραγείτε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, κάτι που σας κάνουν, κάτι που σας λένε, κάτι. Δώσε μόνο να μας κοινοποιήσετε τις φωτογραφίες. Λοιπόν, σε ποιο σημείο φτάνετε εσείς στα όρια σας και κάνετε ένα μπαμ και η Μέρη δεν θα λέει χαιρέτα. Χαιρέτα, λέει η Μέρη. Μα κάτι δεν έχω τελειώσει ακόμα με το θέμα. Μισό λεπτό. Διαφημίσεις κιόλας. Δεν ακούω κάτι σαρτάκι. Όχι, 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 λέει η Μέρη Μπλάνο, η Μαρία Μπλάνο. Μπορώ να μιλήσω όσο θέλω. Πραγματικά. Θέλω λοιπόν σήμερα να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Twitter και Facebook σε ειδικά διαμορφωμένο post να μου πείτε εσείς πότε φτάνετε στο σημείο να εκραγείτε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τη Στέφανη. Αν θέλετε να τη ρωτήσετε κάτι, να τη στείλετε κάποιο μήνυμα. Πολύ ευχαρίστω, θα το διαβάσουμε κιόλας εδώ πέρα. Μαζί θα κάτσουμε σε αυτόν τον υπέροχο καναπέ το στενούλι εδώ κοντά. Λοιπόν, πάω να χαιρετήσουμε ομάδα, γιατί χωρίς ομάδα, είπαμε πίσω από τις κάμερες, δεν γίνεται ποτέ αυτή η εκπομπή. Γιατί είμαστε οικογένεια, εδώ είπαμε. Αλεξάρα στο γερανό! Γεια σου, ρε Αλέξ! Μερούλα με τις ματάρες απέναντί μου, το κορίτσι που με κυνηγάει για να μην μιλάω, να βάλω ταινία, ένα γκάφερ στο στόμα και να σταματήσω πραγματικά. Μαρία Μπλάνα, στην αξία της εκπομπής, το κορίτσι μου και φίλη μου αγαπημένη. Και το αγόρι, το κλαψιάρικο, ο Βιτονάρας, ο οποίος σήμερα κλαίει. Γιατί κλαις, παλικάρι μου, σήμερα. Τρώει τα νύχια του. Μην τα τρώσε, είναι κουσουζιά. Μην τα τρώσει τα νύχια σου. Όχι τα νύχια. Βασικά δεν έχει φάει να φάει. Γι' αυτό κλαίει έτσι. Σιγά μην καταλάβει τώρα. Σου λέει τώρα στην κάμπια τη Ευαγγελία μου, ασχοληθώ με σένα και με την εκπομπή σου. Τι μα λε τώρα. Απλά δεν έχει τι να φάει και τρώει τα νύχια του. Έχω εγώ φαγητό. Έχω μπιστέκια και γαλοπούλα. Θε να πα τα πάρει από τη μαμά μου. Θέλει. Δεν θα σε παρακαλέσω πολύ. Άμα θε, πήρε πάρτα. Να πα τα φά. Έχει μέσα μου, έχει βάλει και λίγο τυράκι και κάτι άλλο και τσιμπλίκια. Τράβο, φάτε για να τελειώνουμε και να γελάσετε. Θα σε έχω, χαρούμενο θέλω, σκηνοθετάρα μου, εσύ, αγόρι μου, παλικάρι μου. Και άσε το μπούτι τη Μαρία, σε βλέπω. Ήμουν σίγουρη έτσι για να πάρει το μπούτι. Δεν ήξερα, σαν να με πάνω είναι. Λοιπόν, πίσω εννοείται ο Φάνης, μουσικές επιλογές. Γεια σου, ρε Φάνη. Δεν ξεχνάμε τη μία και μοναδική τη ροή, ρε φίλε. Και την ψηφιοποίηση λέμε τον Τζοτήρη, ποιοτικά. Γεια σα, Τζοτήρη. Μου λέει, τον βλέπω στη διαδρομή στο κύριο, του λέω, Τζοτήρη, σε χαιρετάω, μ' ακούς. Σ' ακούω, μου λέει, μην ψυχείς. Σ' ακούω. Λοιπόν, εννοείται, δεν ξεχνάμε τα παιδιά της παραγωγής μας, τον Νικολάκη μας, το Δαμασκινούλη μας, πού στέλνεις μήνυμα, σε βλέπω. Θα του κάνω ζήλιες τώρα του Δαμάσκηνου. Γιατί χθες μου ρίξε χιλόπιτα. Μου είπε να πάμε για φαΐ. Εγώ του είπα ναι, πότε. Και μου λέει δεν μπορώ, μετά έχω θέμη. Και μου ρίξε χιλόπιτα και δεν πήγαμε. Κατάλαβες. Έφαγα άκυρο του Δαμάσκηνου χθες. Δεν με νοιάζει, κύριε.
Εκδρομή το σουκού. Το σουκού δεν μπορώ εγώ. Γιατί έχει έρθει πουλιαγμένη. Κατάλαβες. Πάρε τώρα να έχει. Όταν εγώ μπορούσα, εσύ δεν ήθελες. Δεν πειράζει. Μα κοινότητα μου προσδιορίζει μόρφωση, φίλε μου. Πλάκα κάνουμε. Εννοείται αστευόμαστε. Αγαπιόμαστε φουλ με το δαμάσκινο. Και συνεχίζουμε ξανά σε κανένα να χαιρετήσω. Όχι, νομίζω. Ποιον? Το Φάνη, δεν είπα εννοείται. Είπα το Φάνη, το καλύτερο ο Φάνης. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πορευτούμε και σήμερα το μεσημέρι. Το θέμα μας σήμερα έχουμε είναι μυρίζει έκρηξη. Είναι κρυκτικό, όπως και οι καλεσμένοι μου που είναι γυναικάρα. Και σε λίγο θα σας την αποκαλύψω να τη δείτε εδώ πέρα ζωντανά. Στείλτε μηνύματα να ξεκινήσω να πάμε σε break. Ωραία! Α, εγώ. Δεν το έχω σκεφτεί. Κάτσε να κάτσω. Με τι εκρήγνη είμαι εγώ. Εγώ κοίταξε, θα σου πω τι με κάνει ωραία. Να σου πω σε γενικά τέτοια. Με ενοχλούν πάρα πολύ όταν υποτιμούν τη νοημοσύνη μου, όταν δεν έχω. Τι είπατε, γιατί γελάτε. Ποιο? Ναι, αυτό σίγουρα. Πρώτο και γιατί είναι και ένα που με ενοχλεί που δεν μπορώ να το πω, Μαρία. Καταλαβαίνεις, θα το πω μετά πριβέ. Λοιπόν, όταν υποτιμούν τη νοημοσύνη μου, όταν έχω να κάνω με ανθρώπους που δεν είναι ειλικρινείς, που λένε ψέματα και που υποτιμούν τη νοημοσύνη μου. Εκεί μπορώ να εκραγώ, να ξέρεις. Αυτό. Να πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα, να ξεκινήσουμε από Twitter λίγο, γιατί θα έχει πολλά πάλι και πάλι θα προλάβω να τα διαβάσω. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Β, όχι, περίμενε, Μαρία Λουβάρου, λέει, είναι ο Νίκος, λέει, που μας έχει φάει όλους εδώ, να ακούσει, λέει, να του πεις Βαγγελιό, την περίμενε ότι θα τον πατήσεις κάτω. Ποιος Νίκος, ο Νίκος ο δικός μας ή ο Νίκος ο DJ Pidgeist. Ποιον εννοείς τώρα, Μαρία, στείλε μου κι άλλο μήνυμα. Να του το πω εγώ, θα το πατήσω κάτω, αλλά σε ποιον. Κωνσταντίνος Β. Πολύ δύσκολα λέει φτάνω στα όρια μου. Πρέπει να γίνει, λέει, κάτι πάρα πολύ κακό για να εκραγώ. Όμως, λέει, μισό λεπτό, πετάχτηκε Νικονίδιο. Όμως, λέει, με εκνευρίζει πολύ αδικία για το ψέμα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε μου, Κωνσταντίνε, και εμένα. Και εγώ, γιατί για να φτάσω στα όρια μου πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και πίστεψέ με, μπορεί να είμαι πάρα πολύ χαμογελαστή, πολύ επικοινωνιακή, πολύ εξωστρεφή, πολύ. Αν όμως αγγίξει αυτό το όριο που δεν πρέπει, δεν θα προσευχόσουν να μην το έχει κάνει ποτέ. Γιατί είμαι άλλος άνθρωπος και δεν θες να το πεις. Να ξέρεις. Λοιπόν, Φρονσάκη, η αδιαφορία φίλων λέει και οι ξαφνικές αλλαγές, δηλαδή κανονίζεις να βγεις λέει στις 6 και η φίλη σου τι θα γίνει με την Κονίδια. Η φίλη σου λέει 10 λεπτά πριν ότι θα βγείτε στις 8. Αυτό έχει δίκιο, είναι σπαστικό. Αλλά δεν χρειάζεται να εκραγείς με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οκ, okay, είναι ηλεκτρονικό και το χειρότερο ξέρει ποιο είναι. Να φας πιστόλι και να στο ακυρώσει. Αυτό γιατί έχει ντυθεί εσύ, έχει ετοιμαστεί, έχει φουγκαριστεί, έχει μακιγιαριστεί και μετά σου λέει, οπ, δεν θα βγούμε. Γιατί μπορεί να μην τσέκατσε κατά του μαλλί. Κατάλαβε τι μπορεί να μην είναι γιάθη τελικά ή μπορεί να μην τσέστηλε μήνυμα το αγόρι τη και να έχει φορτώσει τώρα αυτή. Κατάλαβε. Αυτό είναι όντω εκνευριστικό έω σπαστικό, θα έλεγα πολύ. Κλέρι Κουμ, γεια σου κορίτσι μου και σένα. Με εκνευρίζει λέει πολύ όταν με αμφισβητούν σε κάτι και ξέρω ότι έχω δίκιο ή όταν δεν μετράει η γνώμη μου. Αυτό το πρώτο για το ότι σε αμφισβητούν και σε εκνευρίζει λοιπόν όταν έχει δίκιο και όλοι το παίζουν τρελίτσες γύρω, με εκνευρίζει και εμένα. Τώρα το αν δεν μετράει η γνώμη μου ή όχι δεν με απασχολεί καθόλου. Αν μου ζητηθεί τι λέω. Και όποιο θέλει τη λαμβάνει υπόψη του. Ποιο δεν θέλει, δεν πειράζει. Άλλο για τη βάρκα μα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ πέρα ζωντανά να μιλήσουμε για τι εκρήξει. Στείλτε μηνύματα να διαβάσουμε, κουλεράκια μου. Πολύ ωραίο τραγούδι και μια λοιπόν που βάλαμε την Τζέι Πίτσι να σας πω γιατί μου στέλνετε άπειρα μηνύματα. Μισό αυτό έβγα τη μαλλιά μου. Μην δίνετε σημασία που πολλές φορές δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω στα inbox σας και όλα αυτά που μου στέλνετε τα πριβέ μηνύματα. Γιατί εγώ τα διαβάζω όλα, να ξέρετε, και ας μην προλαβαίνω να απαντήσω, συγχωρέστε με. Αλλά να ξέρετε, ακούστε με λίγο πιτσίνιερς και πιτσούλες και όλα αυτά. Την Κυριακή το πρωί στο Breaking Mad έρχεται καλεσμένος του Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη. Ποιος άλλος, αυτός, DJ Pidgey! DJ Pidgey,
Κυριακή καλεσμένο στο Breaking Bad. Σας το ξαναλέω. Μην μου πείτε αν θέλετε την τζεπίτσι και κάνετε αφιέρωμα και αυτό και το χάσετε. Σας το λέω ότι ξέρετε. Πρωί θα ξυπνήσετε, το έλεγα την ξυπνητήρι, θα φάτε το πρωινάκι σας ποιοτικά και θα χαζεύετε τη φατσούλα του DJ Pidgey και του Δημήτρη μας του μαυροκεφαλίδι μας. Κατάλαβες. Αυτό θα κάνεις την Κυριακή το πρωί, κυβεράκι μου. Και γενικά εδώ στο ΜΑΤ, παιδιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε ζωντανά, είμαστε στο cooler, είμαστε εννοείται στο ΜΑΤ. Έχουμε full διάθεση για πες. Σε λίγη ώρα θα έχω κοντά μου τη Στέφανη και να ακούσουμε και το τραγούδι της, τώρα την επιτυχία της, το Explode. Θα μας πει τα πάντα για το βίντεο κλιπ, για το τραγούδι της, για τα όνειρά της, για το τι θέλει να κάνει πραγματικά σχέση με τη μουσική. Α, πόσο χρόνο τραγουδάει. Να τα μάθουμε όλα, να τη γνωρίσουμε. Και θέλω να σου πω ότι όση ώρα εδώ τη συναναστρέφουμε, ένα πάρα πάρα πολύ καλό κορίτσι. Είναι και ταυράκι και δεν σε αδελφέρε. Έχουμε καρμική σχέση, το είπαμε. Λοιπόν, αλλά είναι φοβερή και αξίζει να τη γνωρίσετε, αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα συζητάμε, είπαμε, το θέμα κολλάει πάρα πολύ με το τραγούδι της Στέφανη, το Explode. Συζητάμε για τις εκρήξεις και θέλω να μου στείλετε εσείς τα μηνύματά σας στο Twitter και στο Facebook να μου πείτε πότε φτάνετε σε φάση έκρηξης. Πότε δηλαδή κάνετε boom, πότε δεν πάει άλλο. Δηλαδή, όταν σας πούνε κάτι, όταν σας κάνουν κάτι. Με τι σχέση πρέπει να έχει. Και επειδή μετά θα έχω τη Στέφανη εδώ πέρα και δεν θα προλάβω να διαβάσω μηνύματα, πάω ευθύς αμέσως στο Twitter και ξεκινάω να μην χάσουμε χρόνο. Γιώργος Πουμπουρίδης, λοιπόν, λέει, αν αρχίσω λέει, και γράφω, δεν θα τελειώσω. Αλλά πιο πολύ λέει, με εκνευρίζει το ψέμα και η πρώην μου. Η πρώην σου, τι σου έκανε, Γιώργο. Τι να μας ένα μήνυμα να μας πεις, σου κάνει η πρώην σου, σε εκνευρίζει. Και το ψέμα νομίζω ότι σε εκνευρίζει όλους. Νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα που θα ακούσεις. Γενικότερα η κοροϊδία, το ψέμα, το να μην είναι κάποιος ειλικρινής, είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να σε φτάσει στα όρια σου και να εκραγείς. Άννα Τόμλινσον, το ψέμα λέει ότι One Direction είναι. Ατάλαντι. Ποιος σου πεθαίνει ότι One Direction Ατάλαντι, καλέ. Please, λέει Ευαγγελία, βάλε One D, please. Αν δεις τον Ιβάν, πες τον αγαπάμε πολύ. Αν πού να τον δω, που μου φύγε και πήγε στο Λονδίνο εκεί πέρα και μου λείπει τώρα. Του το είπα. Του το είπα. Βγάζει και φωτογραφίες στο Λονδίνο και βάζει. Και εμάς μας λείπει. Και του λέω τα κουλεράκια, στέλνουν μήνυμα για πάρτι σου. Πού είσαι, στείλε μας ένα σημάδι. Κατέρινα Κάπα, λέει, όταν ξέρω πως έχω δίκιο και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Τρίτον, λέει, όταν κάποιος το παίζει φίλο σου, όποτε τον βολεύει και η αδικία. Καλά, αυτό με το ότι όλοι το παίζουν φίλοι όταν θέλουν κάτι από σένα, ναι, μπορεί να με ξεπεράσει και εμένα. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι εσύ το καταλαβαίνεις. Αλλά ο άλλος νομίζει ότι μπορεί να σε κοροϊδέψει. Σε αυτή την περίπτωση που πω εγώ τι κάνω, συνεχίζεις και τους γλεντάς ποιοτικά. Δηλαδή, ναι, το δείχνεις ότι είσαι χάπατο και το έχεις φάει, αλλά το διασκεδάζεις. Και του δείχνεις με τις πράξεις ότι δεν παίζει να σε βοηθήσω, δεν παίζει να κάνω αυτό που ζητάς, αλλά σε ακούω εγώ. Πες το. Είναι μπεν, βγαίνει από εδώ, κατάλαβες. Λοιπόν, Άννα Τόμλινσον, please, βάλε One D. Ρε Φάνη μου, παλικάρι μου, βάλε μας λίγο One Direction, ρε αγόρι μου. Ryzen, όταν έχω λέει ρήξη, όταν έχει όρεξη, όρεξη μάλλον θα λες να πεις, και μου τη χαλάνε. Το ψέμα λέει κατάματα και όταν λέει βρίζουνε την θεά μου, Katy Perry. Α, λέει, please, βάλτε λίγο. Άμα προλάβουμε, θα βάλουμε και Katy Perry. Να σου πω κάτι, όχι, να μην κρίνεσαι, γιατί αυτά είναι γούστα βασικά. Άλλους γουστάρει το One Direction, άλλους γουστάρει τον Justin Timberlake, άλλους γουστάρει τον Justin Bieber. Εσύ γουστάρεις και τι παίρνει. Και να τη βρεις κάποιος και τι έγινε, εσύ τι γουστάρεις. Είναι καλλιτεχνάρα, μια χαρά. Άρα δεν είναι, γιατί να εκραγίζει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει λόγος. Εύα Μάλικ, One D, τα ψέματα που λένε για τους One Direction ότι δεν έχουν ταλέντο και ότι είναι. Αυτό, δεν μπορώ να το πω, αλλά κατάλαβες τι λέω. Please, κάθε φίρμα Ed Sheeran. Βεβαίως τα σημειώνουμε όλα. Κοίταξε να δεις. Για πολλοί κόσμο μπορούν να πούνε το γενικότερα ότι είναι ατάλεντο, επειδή για όλους λένε. Σε άλλους λένε έχει ταλέντο, άλλους λέει δεν έχει ταλέντο. Η ουσία είναι ότι οι άνθρωποι σαρώνουν, είναι πρώτοι στα τσάρτς. Γουστάρουν, κάνουν, έχουν κάνει αίσθηση, τα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα τώρα το ταλέντο είναι ένα πολύ υποκειμενικό κομμάτι. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να κάνει μπαμ ένας άνθρωπος για να είναι ατάλεντος. Καταλαβαίνεις. Και εγώ πιστεύω ότι γενικά όταν κάποιος κάνει κάτι που αγαπάει πολύ και το κάνει με αγάπη και μεράκι. Δεν μπορείς να τον πεις ατάλαντο 100%, τώρα εκτός να βγάζει μάτι. Αλλά εγώ που τους έχω ακούσει εδώ πέρα και τους βλέπουμε του One Direction, μια χαρά ταλεντάκια είναι τα παιδάκια και ωραίες πατσούλες επίσης. Μπορώ να πω, δεν μας χαλάνε καθόλου να τους βλέπουμε. Κάτσε να κατέβω, περίμενε ζωή. Η ζωή λέει, όταν ο άλλος λέει με γράφει και το παίζει κάποιος μπροστά μου, θέλω απλά να του σπάσω τα μούτρα. Να σου πω τώρα, τι έχεις άδικο. Όταν κάποιος σε γράφει, να σου πω, είναι το γράψιμο γενικότερα, είναι πολύ εκνευριστικό κομμάτι. Αλλά όχι για να βγεις από τα όρια σου και να εκραγείς, όχι, απλά εγώ πιστεύω πρέπει να αδιαφορείς γενικότερα. Για να δω και μια ωραία φωτογραφία, Αλεξάνδρα Μάλι, κυρίως λέει αδιαφορία, αλλά νευριάζω εύκολα. Σε λατρεύω, το έχω ξαναπεί, by the way, σήμερα κλείνω μια εβδομάδα κουλεράκι. Εντάξει, δείξε τώρα φωτογραφία, κλείνει μια εβδομάδα κουλεράκι. Κοίτα τι έφτιαξε. Πες το καλώδιο, κοίτα το.
Αλήθεια, είσαι μια εβδομάδα κουλεράκι. Καλώς ήρθες. Σου εύχομαι να παραμείνεις στην παρέα μας με όσο εσύ γουστάρεις. Με όσο θέλεις να είσαι εδώ και μας στέλνεις μηνύματα να διαβάζουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη φωτογραφία. Ζώε, και επίσης λέει όταν μου πάνε κόντρα. Εκρίνησαι και εκεί, ε. Όχι, εντάξει, εμένα όταν μου πάνε κόντρα φεύγω, βαριέμαι, δεν μπορώ να ασχολούμαι. Μίου λέει η πρώην του. Σε ενοχλεί η πρώην του δικού σου. Τι σου κάνει. Γιατί εγώ θυμάμαι μία φορά είχα σχέση. Ή πολλά χρόνια. Και να σου πω τι έγινε, είχε χωρίσει. Πόσους μήνες, 3-4-5 μήνες, το παιδί με το οποίο τέλος πάντων είχα σχέση και εγώ στη δική μου σχέση, όταν ξεκίνησε η δικιά μου σχέση, ζούσα με την πρώην του άλλους 7. Γιατί έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο και κάθε μέρα μηνύματα και κάθε μέρα έρχονταν κάτι στο σπίτι και χτυπήκε τα κουδούνια. Και εγώ το καταλάβαινα ότι δεν ήθελα να τη πει ότι έχει προχωρήσει ο άνθρωπος, γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί και δεν ήθελα να την πληγώσει. Και εγώ μαζί του, ούτε εγώ θέλω να πληγώνεται κόσμος. Αλλά ρε φίλε, 7 μήνες, πραγματικά την είχα κάθε μέρα. 40 τηλέφωνα, δεν καταλαβαίνεις. Πολύ υπομονή δεν έκανα. 7 μήνες, πες τώρα. Πάρα πολύ καιρός. Νομίζω ότι έπρεπε στο τρίμηνο να βάλω τα ωριά μου κι εγώ. Καταλαβες. Ναι, το αντέξαμε κι αυτό. Οπότε, σένα, μη μου, τι σου κάνει η πρώην του δικού σου. Λοιπόν, Μιχαέλα, νομίζω λέει όταν μου βγάζουν το σκουφάκι. Σήμερα έλειψε συνέβη αυτό και τσακώθηκα. Καλέστε το Στέλιο Λεγάκι στην εκπομπή σας. Πολύ ευχαρίστω. Εγώ θα το προτείνω. Αγαπάμε Στέλιο Λεγάκι εδώ. Αυτό με το σκουφί και ειδικά όταν δεν έχεις φτιαγμένα μαλλιά και έχεις βάλει διάφορα καπέλα αυτά και διάφορα τερτύπια για να κρύψεις γενικότερα το ότι δεν σου κάτσει καλά το μαλλί, ότι μπορεί να είναι λίγο άλλο και δεν θες να φανεί. Και έρχεται ο άλλο και σου κάνει ένα χράπ και το βγάζει. Είναι πολύ σπαστικό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και τσακώθηκε λέει. Demi loves Mary Boo λέει. Όταν βρίζουν το είδωλό μου, Μέρι Σνατσάκι, χαχαχά, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που βρίζει τη Μέρι Σνατσάκι, ρε παιδιά. Πραγματικά, αν βρίζει άνθρωπο τη Μέρι Σνατσάκι, τότε που είχε του υπόλοιπου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο συμπαθέ άτομο και πιο γλυκομίλητο. Δεν νομίζω ότι έχει άτομο που δεν συμπαθούν από την κοπέλα. Πραγματικά. Μαριάν, τι μέλησες. Με κάνει να εκραγώ όταν δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο να με ξυπνάνε. Απλά λέει δεν το αντέχω. Κουκλάκι, Ευαγγελία μου, σ' αγαπώ. Μουά, και εγώ. Μαριάν, τι άκου να δεις. Εμένα σου πω τι μου τσπάει τώρα που είσαι με το ξύπνημα. Όταν κοιμάμαι, επειδή εγώ κοιμάμαι σαν το βαμπύρ, θα θέλω όλα. Ησυχία, μαύρο πίσω σκοτάδι, πίσω σκόταδο. Δεν θέλω να ακούσω κιχ, ούτε μουσική, ούτε τη σκούπα που λέει ο Δαμάσκηνος πριν, ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν έρχεται ποιοτικά άνθρωπος που δεν με ξέρει, αλλά καμιά φορά το κάνει και η μάνα που με ξέρει και γινόμαστε μετά, δεν καταλαβαίνεις, η έκρηξη του αιώνα. Όταν έρχεται και σου ανοίγει το φως την ώρα που κοιμάσαι και σου τρυπάει τα μάτια. Πω, μπορώ να εκραγώ απλά. Ή όταν έρχεται και σου ανοίγει τα παντζούλια, χράτ! Και μπαίνει το φως του ήλιου και σου διακτείνει και σου τρυπάει εδώ μέσα. Εκεί να ξέρεις, όχι απλά τσακώνομαι, μου πάει και όλη μέρα στραβά. Δεν το ισιώνεις με τίποτα. Λοιπόν, Σαϊντιτάλα λέει, μπούμ από χαρά, λέει, άμα γνωρίσω τον Έμινεμ, μπούμ από θυμό, άμα δω τον κράς που μου, τι λέει, να την πέφτει σε άλλη. Θα σου πω όχι τώρα σε αυτό. Μπούμ από χαρά, μακάρι να γνωρίσω τον Έμινεμ, και εγώ θα ήθελα να τον γνωρίσω, τον αγαπώ πάρα πολύ, τον θαυμάζω επίσης και ακούω πάρα πολύ τη μουσική του και τη τραγωδία του. Από θυμό που τον πέφτει, κοίταξε να δεις τώρα. Αν το την πέφτει άλλη και είναι κύριος, δεν έχεις λόγο να εκραγείς. Ίσα-ίσα μπορεί να είσαι και πάρα πολύ περήφανη για τον crush σου. Αν το όμως τώρα του την πέφτει άλλη και ο τύπος χαχανίζει και βλέπεις ότι δίνει χώρο, τότε να του σπάς το κεφάλι. Αυτό θα σου πω εγώ. Άννα Ρο, η αχαριστία και το ψέμα μπορεί να με κάνουν να δείξω ένα πολύ κακό εαυτό μου. Έχεις δίκιο και η αχαριστία είναι ένα θέμα. Ναι, και βασικά εγώ θα σου πω δεν δείχνω κακό εαυτό. Βάλε λίγο Wandy, δώσε εδώ λίγο πόνο Directioners. Μπράβο, πάρτε το αφιερωμένο για πάρτι σας. One Direction, ξέρετε, ξέρετε. Όλοι τους ξέρεις One Direction. Και είναι και ταλαντούχοι. Ποιος τους λέει ατάλαντους. Γεια σου ρε Φάνη, παλικάρι μου. Για πάμε, δώσε ρε φρενάκι. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους Directioners και τις Directioners. Η Άννα λέει, είπε για την αχαριστία. Θα σου πω ότι εμένα η αχαριστία γενικότερα δεν είναι ότι θα με φτάσει στα ωριά μου και θα εκνευριστώ ή και θα εκραγώ. Εμένα με απογοητεύει, να σου πω την αλήθεια. Με ρίχνει, δηλαδή λες, αφού εγώ φέρθηκα καλά, μωρέ. Γιατί αυτό, γιατί αχάριστος, γιατί αχάριστη η άλλη, κατάλαβες. Εκεί βασικά απογοήτευση είναι από τους ανθρώπους μετά. Γιατί λες ότι εγώ έχω κάνει κάτι, έχω βοηθήσει, έχω προσφέρει. Γι' αυτό και μετά εσύ την τρως. Κατάλαβες. Φραγκίσκος Αγγελόπουλος, προφανώς όταν η μάνα μου λέει με σηκώνει για το σχολείο.
Κοίτα, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει. Δυστυχώς. Άρα εσύ κρύγνεσαι κάθε μέρα, δηλαδή. Χαμό τα πρωινά στο σπίτι σου. Σοφία Νόιζερ, σ' αγαπάω, λέει πολύ. Βάλτε Boys and Noise. Μουά, θα βάλει ο Φάνη μα το παλικάρι μα. Το ετοιμοπόλεμο αυτό, παλικάρι. Είναι εδώ ο Δημήτρης ο Μαυροκεφαλίδης. Ναι, ναι, Δημητράκη μου! Ο Δημήτρης ο Μαυροκεφαλίδης, ξαναλέω, για όσους δεν είστε ήσασταν συντονισμένοι πριν, έχει καλεσμένο την Κυριακή το πρωί στην εκπομπή του, στο Breaking Mat, τον DJ Pitchy, τον Νίκο. Τα ακούτε? Που στέλνετε μηνύματα και θέλετε τον δείτε καλεσμένο και θέλετε να τον δείτε και αυτά, να ακούσετε και το τραγούδι του και να μάθετε περισσότερα πράγματα για αυτόν. DJ Pitchy. Καλεσμένο στο Breaking Mat την Κυριακή το πρωί στο Δημήτρη μας, το μαύρο κεφαλίδι μας. Πάμε σε break και επιστρέφω μαζί με παρεούλα, με τη Στέφανη. Πάμε! Κοίτα καλεσμένη που έχω εγώ σήμερα! Δώσε τέρμα το ηχείο! Έλα, Στέφανη. Λοιπόν, έχω την χαρά σήμερα να φιλοξενώ την καταπληκτική Στέφανη. Τι ωραίο κορίτσι σου. Δεν το συζητώ. Επίσης, δεν το συζητάω. Είναι ευγενέστατη, χαμογελαστή. Έχει αυτή τη cool, ωραία ματ διάθεση. Ήρθε εδώ μέσα, μας καλησπέρισε. Χαίρομαι. Θέλω να νιώσω το σπίτι σου εδώ πέρα και θα κάνουμε κουβεντούλα μαζί. Το κορίτσι τραγουδάει αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούτε και να τσεκηθούμε καλό τάξιδο, να πάνε όλα τέλεια, να βγάλει, να μα χαρίσει και άλλε επιτυχίε και άλλα τέτοια ωραία βίντεο κλιπ. Γιατί αν τη δείτε στο βίντεο κλιπ, θα σα κοπεί η ανάσα. Τι κορμάρα είναι αυτή! Τι λύκνισμα, τι φωνή! Είναι όλα τέλεια, νομίζω και πραγματικά. Ναι. Δεν ντρέπεσαι που είσαι όλη την ώρα στο βίντεο κλιπ με το κορμάκι, δεν αισθάνεσαι να περιμένει. Η αλήθεια είναι ότι όταν είμαι πάνω στη δουλειά μου, είτε κάνω βίντεο κλιπ, φωτογράφηση ή πάνω στη σκηνή, δεν ντρέπομαι. Ναι, παίζει να μεταμορφώνεσαι, το βρει ένα ρόλο. Μεταμορφώνομαι. Μπαίνω, πατάω ένα κουμπάκι και γίνομαι άλλη Στέφανη. Ναι, αν δείτε θα το δούμε το βίντεο κλιπ στην πορεία. Είναι πάρα πολύ σεξι, λυκνίζεται, χορεύει πάρα πολύ ωραία, φοράει κορμάκια. Γενικότερα στη ζωή σου είσαι έτσι καμία σχέση, καμία σε πολύ χαμηλών τόνων. Πολύ χαμηλών τόνων, καμία σχέση. Και φίλοι μου και συγγενείς μου που με έχουν δει πρώτη φορά σε σκηνή και το βίντεο κλιπ, λένε αυτή είναι η Στέφανη. Αλήθεια. Η Στέφανη, το κορίτσι που ξέρουμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λένε. Είσαι ντροπαλή δηλαδή. Είμαι ντροπαλή, είμαι χαμηλών τόνων, πιο μαζεμένη γενικά, όχι τόσο σεξι ρούχα. Φοράω πιο φαρδιά, φορμίτσες. Α, σαν και εμένα, σε ξέρετε. Ναι, ναι, και χύμα. Ναι, αλλά όταν πρέπει να παρευρεθείς κάπου να κάνεις κάτι, εκεί φοράω τα κατάλληλα και τα πιο θηλυκά ρούχα, πιο θηλυκά, ναι, και εγώ έτσι, μα ταιριάζουν πολύ με τη Στέφανη. Μπορεί να την αφήσετε οι δυο τρεις. Έχουμε κανονική σχέση, με ταιριάξω εδώ μέσα. Αύριο έχουμε και ραντεβού επίσημο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, η Στέφανη είναι από τη Ρουμανία, αλλά έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί η Ρουμανία, αλλά τα δύο σου χρόνια μένεις εδώ. Έχεις πάει εδώ σε ελληνικό σχολείο, εννοείται, έχεις τις φίλους σου, τις παρέες, τη ζωή σου. Ναι, ναι, ναι. Είναι κανονικά. Πώς σου φαίνεται η χώρα μας? Την αγαπώ πολύ, τι να πω. Αφού σου είπα και πριν, όταν πηγαίνω Ρουμανία, νιώθω ότι πηγαίνω σε μια ωραία χώρα. Νιώθω περισσότερο Ελληνίδα, δηλαδή. Μα έτσι είναι, προφανώς. Ναι. Και έχεις σπουδάσει νοσηλευτική. Καμία σχέση με το τραγούδι. Καμία σχέση. Φαντάζεσαι τώρα νοσηλεύτρια τη Στέφανη. Νοσηλευτική, ναι, τελείωσα. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Μας άρεσε. Ναι, ναι, ωραία. Το αγαπούσα. Είναι και καλή μαθήτρια. Αλλά με κέρδισε η μουσική. Το έκανα από μικρή, δηλαδή πάντα. Όταν είχαμε κόσμο στο σπίτι, έπαιρνε κάτι, ανέβαινα σε ένα. Κλασικά έπαιρνε και εσύ τη βούρτσα, όπως και αυτό. Βούρτσα, τηλεκοντρόλ, μπουκαλάκι. Έλα. Έχω χαλάσει άπειρα μικρόφωνα στο σπίτι και τραγούδαγα όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Ναι. Τότε ποια τραγούδια σου άρεσαν περισσότερο, τι έπιανε τον εαυτό σου να τραγουδάει, ήσουν πιο πολύ του ξένου ή του ελληνικού? Και τα δύο. Γενικά μου αρέσει πιο πολύ το ξένο και όταν ήμουν τώρα 7 χρονών δεν ήξερα καλά αγγλικά και να τραγουδάω forever, forever, αντί να λέω forever together, έλεγα forever, forever. Και ναι, αντί να πω thank you βασικά, έλεγα μια άλλη λέξη, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να την πω. Θα πες την πιστεύω. Α, όχι, μην το πεις. Ναι, γιατί δεν έχεις γαλλικά και έλεγα be very much, ξέρω εγώ. Ό,τι έπιανε και εμένα το αυτί μου, ξέρεις, τη τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, ναι. Θα σου άρεσε να βγάλεις ένα κομμάτι με ελληνικό στίχο ή θέλεις να πας προς το αγγλικό μόνο? Μ' αρέσει πολύ και το ελληνικό, γενικά η ελληνική μουσική, ακούω ελληνική μουσική, τραγουδάω ελληνικά πολύ. Τέλεια. Και άντε θα το πω, θα σας πω μια έκπληξη. Ετοιμάζουμε
κάτι ναι. στα ελληνικά. Αλήθεια. Και στα ελληνικά, μάλλον, για το διορθώσω. Και στα ελληνικά. Φαντάζομαι dance κομμάτι, έτσι, ή μπαλάντα. Θα είναι διαφορετικό από αυτό ναι. που έχουμε ετοιμάσει τώρα, το οποίο είναι πιο R&B. Θα είναι πάρα πολύ ανεβαστικό. Ωραία. Και πολύ ωραίο. Και θα χορεύει πάλι σε αυτό και θα φοράζει και αυτά. Θα χορέψω πάλι. Θα μα δείξει λίγο, να ξέρετε, λίγο χορό. Έτσι το είπαμε. Θα μα δείξει. Θα προσπαθήσει να δείξει εμένα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε στο τραγούδι. Πάλι να έχετε πάει το τραγούδι γιατί θα το ξανακούσουμε. Πάμε να δούμε, μια που το είπαμε, το υπέροχο βίντεο κλιπ και το τραγούδι Explode. Να γνωρίσετε και να δείτε και τη Στέφανη και να δείτε πώ μεταμορφώνεται στο βίντεο κλιπ τη. Γεια σου ρε Φάνη, με τις μουσικές επιλογές. Εδώ είμαστε με τη Στέφανη Παρεούλα και τα λέμε, τη γνωρίζω και εγώ. Και τώρα λοιπόν μου έλεγε, είδαμε το βίντεο κλιπ της, το Explode, και είδα ότι χορεύει πάρα πολύ στο βίντεο κλιπ. Ναι. Και χορεύεις πάρα πολύ ωραία, έτσι, το ρυθμό την έχεις full μέσα σου. Αυτό, έχεις κάνει μαθήματα ή είσαι αυτοδίδακτη, απλά γουστάρεις, αγαπάς το χορό και το παλεύεις μόνος σου. Μ' αρέσει πολύ και το κάνω από μικρή. Δηλαδή... Και θέλεις να συνδυάσεις το τραγούδι με το... Τα συνδυάζω, ναι, χορεύω, τραγουδάω από μικρή συνεχώς, αυτό κάνω. Και εκεί σε χορογραφήσανε ή έδωσες και δικές σου ιδέες. Μου δώσανε κάποιες χορογραφίες και αυτά, αλλά αυτοσχεδιάζω και εγώ στο βίντεο. Θα μας δείξεις τίποτα, να μάθουμε, θα μας δείξει καμιά φιγούρα, να τη μάθουμε να χορεύουμε. Ναι. Θέλετε, να σκοφούμε. Βάλε λίγο το Explode, ρε Φάνη, μπορείς. Να μας δείξει το κορίτσι. Έλα. Λοιπόν. Κουλεράκια, κοριτσάκια από το σπίτι, σηκωθείτε, σηκώστε λίγο. Θα μας δείξει εδώ η Στέφανη, λίγα λυκνίσματα. Είναι μια πολύ απλή κίνηση. Κοίτα πόδι τώρα εδώ, τώρα η Στέφανη. Τρέλα, ναι, μας μεσημεριάτικο. Για δείξε. Ανοίξε ναι, το πόδι ναι, σου. Ναι. Και κάνε αυτό. Και εδώ. Ένα, δύο. Εδώ. Τύπου δεξιά, αριστερά, πισινός. Κάμε την κοφτή, ναι, για πες. Αριστερά, δεξιά. Κάνε το κλίμα της τέχνης. Έτσι. Τύπου... Και τα λέτε, πώς θα κάνετε. Θα πας αριστερά, δεξιά. Α, επιλογίζω, περιμένετε. Πάμε. Πάμε, μία. Ναι. Α, κουνάς και τη λυκνίζεσαι. Έλα, να σου πω, κορίτσια, σηκωθείτε. Με Στέφανη θα λυκνιστούμε σήμερα. Άλλο. Έλα, άλλο, πώς θα κάνεις το πρόβλημα. Αριστερά, δεξιά. Α, αυτό θυμίζει λίγο όλα, ναι. Ναι, λίγο όλα. Τώρα αυτό το ξέρουμε. Για πες. Α, έτσι. Καλά, το πάω. Πολύ ωραία. Πάρε το μυαλί σου. Στο επόμενο βίντεο κλιπ είσαι μέσα. Εντάξει, κέρδισα δουλειά, τελείω, το κλείσαμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλήθεια. Νομίζω ότι στα κλαμπ θα γίνεται χαμός με αυτό. Θα λυκνίζονται. Και θέλω, αφού μιλάμε για το χορό, να μου πεις, αν γυμνάζεσαι, βλέπω ότι είσαι κορμάρα, έχεις ποδάρες. Εντάξει, το βίντεο κλιπ το είδαμε, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος και ok με τον εαυτό σου για να βγεις με αυτό το κορμάκι, τύπου μαγιό, ολόσωμο. Και να μην έχεις, εγώ δεν είδα ούτε ψεγάρι, δεν είδα ίχνος. Εγώ τα είδα όλα τέλεια, πόδια, όλα τα πάντα. Γυμνάζεσαι, κάνεις κάτι, προσέχεις τη διατροφή σου. Προσέχω τη διατροφή μου, ναι. Γυμνάζομαι πάρα πολύ. Όχι επειδή το θέλω και γυμνάζομαι. Δεν γυμνάζομαι γιατί θέλω να φτιάξω κοιλιακούς ή να είμαι ωραία. Απλά το κάνω γιατί αυτό με κάνει χαρούμενη. Το κάνεις για σένα. Ναι, το κάνω για μένα, με κάνει να νιώθω καλύτερα. Έχει ταιριάξει με την κοπέλα. Τα ίδια είναι. Για πες. Και κάνω ποδήλατο, πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Κάνω ρόλερ, γενικά χορεύω πάρα Μάτα πολύ. Μάτα και τα πατίνια. Ναι, εγώ κάνω λίγο, σκέιτ. Αν θα πάσει με τα ρόλερ, εγώ με το σκέιτ και σα θα τα σουλατσάρω. Πού μένει, νότια, βόρεια, κέντρο. Είμαι κέντρο. Εντάξει, τέλεια, μια χαρά. Θα βγούμε στου δρόμου. Θα τώρα. Ναι, εσύ προ τα πού είσαι. Εγώ είμαι προ νότια. Εγώ που έχει θάλασσα είμαι και εγώ κοντά, κολαούδο. Από εκεί θα πάω. Μια χαρά. Θα είμαστε κοντά τώρα. Τέλεια. Θέλω να μου πει επίση, είδα ότι έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να μου πεις για αυτή σου τη συνεργασία, αν τον γουστάρεις σαν καλλιτέχνη και με ποιον άλλον θα ήθελες να συνεργαστείς. Είναι θεός ο Μαζονάκης. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία σε μπουζούκια, η πρώτη μου δουλειά σε μπουζούκια. Δεν έχω ξαναδουλέψει, έχω κάνει συναυλίες μου στα Βαλκανικά βραβεία και σε διάφορα clubs και events. Και μου έκανε κάτι ο Μαζονάκης. Είχαμε απίστευτη χημεία, είναι απίστευτος. Είναι φοβερός καλλιτέχνης και εγώ τώρα δεν το συζητώ. Είναι πραγματικά απίστευτος, ξέρει πώς να ξεσηκώνει τον κόσμο. Θεσσαλονίκη έγινε χαμός, δηλαδή κολύμπαγε κανονικά στο λουλούδια. Και ήταν τα γενέθλιά μου. Ναι. 21 Απριλίου. Σημαδιακή ημέρα. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Πολύ. Πολύ σημαντική ημέρα και μπήκα στο καμαρίνα, τον κεράσω τούρτα και τα λοιπά για τα γενέθλιά μου. Δεν ήθελα να δεχτεί κόσμο, ήταν κουρασμένο και αυτά, παρόλα αυτά με δέχτηκε. Έλα. Ναι, και μου λέει χρόνια πολλά και τα λοιπά και μου λέει να σου πω κάτι. Με κοιτάζει έτσι και μου λέει θα σου πω κάτι, λέει, εσύ δεν είσαι καλή. Χα. Και εγώ παθαίνω σοκ, αλλάζω 15 χρόνια. Και κόβονται τα πόδια σου. Κόβονται τα πόδια, εγώ με το γλυκάκι τώρα και μου λέει
είσαι πάρα πολύ καλή. Αλήθεια λες. Εντάξει, όμως το λέω αυτό με τον Άξο, μετράει πάρα πολύ. Εκεί ηρέμησα και λέω, εσύ είσαι Θεός. Είναι ένας καλλιτέχνης φοβερός, γενικά, που είναι της καινοτομίας, είναι διαχρονικός, γιατί έχει τρελή δισκογραφία πίσω του άνθρωπο, έχει τρελό χιλιόμετρο. Μου έκανε εντύπωση και σαν άνθρωπος, πολύ χαμηλών τόνων, ήταν πολύ εντάξει, γιατί και εγώ ήμουν ένα καινούριο παιδί. Και μας υποδέχθηκε πολύ όμορφα. Σου έδωσε καμία συμβουλή, σε συμβούλεψε κάτι? Μου είπε να μην αλλάξω, να μείνω ο χαρακτήρας που είμαι. Αυτό. Σωστό, πολύ σωστό. Μου είπε να μείνω αυτή που είμαι και να μην αλλάξω ποτέ. Και αν μπορούσες να συνεργαστείς με κάποιον άλλον, με ποιον θα ονειρευόσουν να συνεργαστείς? Θα το πω, το έχω ξαναπεί. Α, πες. Είμαι Ρουβίτσα. Αλήθεια! Το λέω, το παραδέχομαι. Ρε Φάνη, όμως έχουμε το πιο ψηλά. Δώσε ένα ρουβά να ακούσουμε λίγο. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Όλα καλά. Όλα καλά. Φάνη, άμα μπορείς, σε παρακαλούμε πολύ. Και εγώ και η Στέφανη, πάρα πολύ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θα βάλεις όλα καλά. Κοίτα, σου πω, εγώ τον εκτιμώ επίσης. Είναι τρελός performer, φοβερός, τρομερή ενέργεια, θετική ενέργεια. Δηλαδή με το που γελάμε και τα λακάκια του. Ανοίγει αύρα. Αύρα και ενέργεια, φοβερή. Ναι. Και το πιο ψηλά, το καινούριο του κομμάτι, εμάς εδώ μας ανεβάζει τρομερά στην εκπομπή. Αλλά τώρα θα παίξουμε το όλα καλά. Φάνη, σε παρακαλούμε, λίγο για μας. Για την καλεσμένη μου. Έλα, σε παρακαλώ. Λιγάκι. Λοιπόν, επίσης εδώ έχω διαβάζω. Ναι. Σε break, επιστρέφουμε. Πάμε σε break, να κατεβάσουμε το τραγούδι το ωραίο του Σάκη Ρουβά και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερη Στέφανη και ερωτήσεις και ωραία συνέντευξη. Αλήθεια, αυτό που ζούμε. Όλα καλά θα σου πάνε, όλα καλά θα φτιάξουν όλα που να είναι. Όλα καλά, μη σταματήσεις να φύγεις, κυρά τα γερά. Γιατί στο τέλος κερδίζεις. Ένα πολύ θετικό κομμάτι από τον αγαπημένο μας Σάκη Ρουβά και χαίρομαι για την ίδια ενέργεια, η ενέργεια με κολλήσει με τη δική της. Είναι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, ξέρεις, και πολύ θετικό πλάσμα. Κουλεράκια μου, να ξέρετε, όλα καλά θα μας πάνε. Όλα καλά. Είμαστε εδώ με τη Στέφανη, μιλάμε, συζητάμε, τη γνωρίζω και εγώ περισσότερο και θέλω να τη ρωτήσω. Μας είπε βέβαια τον καλλιτέχνη με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί. Ναι. Αλλά θέλω να μου πει, γιατί ξέρω ότι οι τραγουδιστές, okay, έχουν μια καλή φωνή, υπάρχει βάση. Φυσικά. Σίγουρα. Όμως αυτό δεν πρέπει να το καλλιεργείς. Δηλαδή εσύ, okay, ναι, έχεις μια πάρα πολύ ωραία φωνή, το ακούσαμε. Κάνεις μαθήματα, το συνεχίζεις ή απλά, okay, έχω ωραία φωνή και απλά τραγουδάω. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να τραγουδιστείς αυτό το πράγμα, να το καλλιεργείς. Σίγουρα. Εμένα δεν μου αρέσουν γενικά τα μέτρια πράγματα και όταν θέλεις κάτι και ασχολείσαι επαγγελματικά πλέον, πρέπει να κάνεις το καλύτερο, να ασχοληθείς με αυτό και βέβαια ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις. Και εννοείται κάνω ακόμα μαθήματα φωνητικής με τον Τέρι Σιγανό, τον οποίο αγαπώ πολύ. Πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε. Ακούτε και εσείς να το ακούτε και εσείς πλέον. Δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις. Σε οτιδήποτε. Με οτιδήποτε και να ασχολείσαι. Ναι, γιατί πολλές φορές, άμα είμαστε μικροί, έχουμε αυτή τη, ρε παιδί μου, ότι τα ξέρουμε όλα και δεν ακούμε τίποτα. Και πολλές φορές μας πιάνει το εντάξει, εγώ τα ξέρω. Ποτέ. Όπως το είπε, δεν σταματάμε να μαθαίνουμε ποτέ. Και 100 χρόνων να είσαι, έχεις πάντα κάτι να μάθεις. Έτσι είναι. Και από οποιονδήποτε γενικά. Είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να μάθω πράγματα και παίρνω καλά στοιχεία από οποιονδήποτε άνθρωπο. Και ακούς, φαντάζομαι, εγώ θα σου πω τι κάνω. Εγώ πολλές φορές ρωτάω για τη δουλειά μου. Ναι. Πάω και ρωτάω. Ακριβώς. Το έκανα. Σ' άρεσε, έκανα κάτι λάθος. Γιατί έτσι, έτσι έχω βελτιωθεί. Δηλαδή, το να έρθει κάποιος να μου πει η συνέντευξη που έκανες δεν ήταν καλή. Ναι. Δεν θα πω άσε μας, μωρέ, τώρα που δεν είναι καλή συνέντευξη. Θα πω εγώ γιατί, πες μου, βάλ το κάτω. Γιατί έτσι θα μάθεις. Πολύ σωστό αυτό. Και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Και θέλω να μου πεις κιόλας αν ετοιμάζεις πράγματα, πού θα εμφανιστείς, πού μπορούμε να σε δούμε, πού θα είσαι. Λοιπόν, επίσημα έχω 14 Φεβρουαρίου, θα είμαι Κύπρο. Αγαπησιάρικη ημέρα. Στο Όκιο Κλαμπ μαζί με τον Νίκο Βουλιώτη. Έλα! Ναι, ναι. Δεν μου λες κάτι, ραπάρεις καθόλου. Ναι, φυσικά. Αλήθεια. Φυσικά. Θα μπορούσες να μας πεις τίποτα. Okay, θα προσπαθήσω. Αν έχεις κάποιο τραγούδι αγαπημένο ή κάτι που μπορεί να έχεις να σου έρθει τώρα στο κεφάλι, κάποιο τραγούδι ενός... ράπερ, κάποιο αγαπημένο να μας το πεις. Έχετε λίγο Νίκη Μινάζ τώρα. Α, για πες. Λοιπόν, θα κάθεστε. Εκεί. This one for the boys, the boom. It's a step down AC with the cool system. When you come in the club, you be blazing up. Got sex on dick, like you're saving up. And he real, he might got a deal. He pop out the right kind of bill. He call, he dope, he might sell cock. He owns it the air, but he never fly. Go, gee, motherfucker, cheap, cheap. Sell another cheap, cheap. When he kiss him on the lip, lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, you get slow if you're looking hoe. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, mama, mama, like a belly can fly. I mean, it's so shy. And I'm loving your tie, like singing to the guy. I don't think on this side. Oh, yes, I did. Yes, I did. Somebody please tell me who the F I is. I'm Stephanie, yo! Τα σπάει, Στέφανη, ρε φίλε, δώσε! Μπέλα θεότητα, μπράβο σου!
τι ωραίο! Όχι, είσαι τέλεια, δεν το συζητώ. Εντάξει, το κάνω για πλάκα αυτό. Μ' αρέσει γενικά να μαθαίνω καινούργια πράγματα και. Wow, φίλε, πόσο γρήγορα. Δεν με λες, πόσο σου πήρε για να το μάθεις αυτό το πράγμα. Μία μέρα. Αλήθεια. Ναι, κάτσε μία μέρα. Θα ήθελες να βγάλεις ραπ κομμάτι και έτσι και να ραπάρεις και να κάνεις συνεργασία με κάποιον. Με κάποιον ράπερ εννοείς. Τώρα που είπες για παράδειγμα, θα είσαι 14 Φεβρουαρίου στην Κύπρο με τον Βουρλιώτη. Θα ήθελες να κάνεις μια τέτοια συνεργασία. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι, φυσικά. Ναι. Αλλά θα αφήσω το ράπερ να κάνει αυτό το ράπ και εγώ ίσως να συνοδεύσω λίγο και θα κάνω και τα φωνητικά μου. Ναι, ναι, ναι. Και ποιο καλλιτέχνη, ρε παιδί μου, έτσι, του εξωτερικού θαυμάζεις, από πού έτσι αντλείς ερεθίσματα, έχεις κάποιο πρότυπο, κάποιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Whitney Houston. Αλίμονο, εντάξει, φωνάρα. Ναι, για μένα είναι ειδόλο η Whitney Houston και μία από τις σύγχρονες είναι η Jessie J. Jessie J, πολύ ωραία φωνή. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν καλλιτέχνη και σαν γυναίκα και τα κομμάτια της τα αγαπώ. Πολύ τα και το βίντεο κλίπ στο τελευταίο είναι απλό, είναι λιτό, ναι. Απέριτο. Μόνο φωνή. Ναι, φοβερό. Μ' αρέσει Συμφωνώ. Πάρα πολύ. Και θέλω να τη ρωτήσω πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε, τι σχέση έχει με τη μόδα. Γιατί εδώ βλέπω ότι έχει εργαστεί και σαν φασιονίστα στο Μονακό Luxury TV και στο Fashion TV. Τι έκανε εσύ εκεί? Ήμουν παρουσιάστρια για το Fashion TV σε ένα event που έγινε Καστοριά. Και για το Luxury TV και έπαιρνα συνεντεύξεις από διάφορους σχεδιαστές. Τρομερή εμπειρία. Τρομερή. Και με το Monaco Luxury TV είναι η πρώτη φορά που έγινε το Bridal Fashion Week στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη ήμουνα φορά. Ήμουνα κι εγώ εκεί, να ξέρεις. Στο Στυλιανό, ναι, εκεί ήμουνα. Ναι, εκεί εδώ. Ήμουνα η κοπέλα με τα κόκκινα και το μικρόφωνο. Ορίστε, έχουμε, το είπα εγώ ότι έχουμε καρδική σχέση με το κορίτσι. Έχουμε χημεία, πολλές συμπτώσεις, δεν γίνεται. Αλήθεια, ταιριάζουμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είχα την τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ τη Στέφανη. Πολύ ωραία φωνή. Το τραγούδι της, μην το ξεχνάτε, το Explode, ακούμε κιόλας και με αυτό θα κλείσουμε, θα σηκωθούμε και θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου έδειξε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Καλή αρχή. Εύχομαι τα καλύτερα. Δεν χρειάζεται να σου πω πόσο σε έχω συμπαθήσει, πραγματικά. Σου εύχομαι τα καλύτερα και θα έρθω και όπου είσαι θα έρθω να σε ακούσω. Πάμε λίγο με Explode, ρε κουλέλα. Για έλα, για θύμισε μου, πάμε. Και εσύ να το σπίτι. Πάμε, πώς το έκανε. Το. Tell me what you want now, 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 now. I wasn't from across all around the world. Και αυτό είναι μετά το Come and get your freedom, baby, here we go. Hey, Stephanie! Λοιπόν, κουλεράκια μου, καλό μεσημέρι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε και μου έκανε την τιμή. Να είστε καλά αύριο εδώ, επειδή έχει πάρα πολλά μηνύματα και δεν διαβάστηκε τίποτα, θα πω εγώ μόνο 10. Θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα γιατί θέλω να ακουστούν τα μηνύματά σας. Από μένα και τη Στέφανη, φιλάκια!